Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευτυχώς, κύριε Πλεύρη, που στην κατακλείδα της ομιλίας σας αναφέρατε τη λέξη προστατευόμενοι μάρτυρες. Γιατί έννοιες, Νοβάρτης, σκάνδαλο απουσίασαν από την 20η εισήγησή σας, ώστε να μην συνέβησαν ποτέ σε αυτή τη χώρα. Πολύ ωραία. Και αναφέρατε και την 8η Οκτωβρίου την πρώτη απόφαση που πήρατε για το πρώτο κατηγορητήριο, το οποίο επίθεση αποδείχτηκε πλήρως στην Επιτροπή, φέρνετε τη διερεύνηση. Πήγατε πάρα πολύ καλά με τις κατηγορίες τις πρώτες, αφού και η εισαγγελική λειτουργήση 5 που αναφέρατε, στις ερωτήσεις για τις κατηγορίες της 8 Οκτωβρίου, όλοι δήλωσαν άγνοια. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, η απόφαση της Βουλής, μετά από πρότασή σας, για σύσταση της Επιτροπής για τη διερεύνηση των σκανδάλων του Οκτωβρίου, δεν ήταν απλώς ένα φιάσκο, ήταν ένας κατήφορος, μια αποτυχία πλήρης γι' αυτό. Αυτό πάτε πριν να περισσώσετε. Και πώς το κάνετε? Ακούστε τώρα τι κάνετε. Ανέφερε πριν ο κ. Πρόεδρος δύο αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, όπου απαγορεύεται όταν διενεργείται προκαταρκτική εξέταση από μια επιτροπή κατόπιν αποφάσεις της Βουλής να αναφερθούν στοιχεία της διαδικασίας, γιατί υπάρχει ένας βασικός κανόνας του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπου η προδικασία πρώτη πράξη της οποίας είναι προκαταρκτική εξέταση διαπνέεται επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας και με ποινή το 252 άρση απορρίτου και επεξαγωγή εγγράφων, απαγορεύεται να δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά της και οι εργασίες της. Και όχι μόνο κουρελιάζεται την ομοιομότητα, φέρεται μια αίτηση με αυτούσια αντίγραφα των πρακτικών. Και αυτό μόνο σας ενδιαφέρει και η κατάθεση του Σάμπι Μιουνί, ενός ιδιώτη, άσχετο με το πολιτικό σύστημα, άσχετο με την διένεξη και την αντιπαράθεση των κομμάτων, για μια ιδιωτική διαφορά, ο οποίος φέρει μια μήνυση στην Επιτροπή, εν πλώ σε εργασία της Επιτροπής, όπου στη μήνυσή του την καταθέτει και πού αναφέρεται αντίγραφα των πρακτικών την ώρα που συνεδριάζει η Επιτροπή με τρόπο μυστικό και απόρριτο. Ντροπή, μόνο ντροπή. Ας πάμε όμως στα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν το πολιτικό σύστημα. Εγώ δεν θα κάνω καμία χρήση, κύριε Πρόεδρε, και σέβομαι αυτό που είπατε, ότι πράγματι θα τηρήσω και τη μυστικότητα και το απόρριτο και των διαδικασιών και των πρακτικών και των εγγράφων και το συνόλου αποδεικτικού υλικού της Επιτροπής. Αφήνω στον κύριο Πλεύρη και στον κύριο Μπούγα, που μετά θα ακολουθήσει, τι είπε η κυρία Κυβέλου, τι είπε ο κύριος Αθανασίου, τι είπε η κυρία Ράικο και ο κύριος Αγγελίας, οι οποίοι όλοι στο σύνολό τους θυμήθηκαν παραβατικότητα και παρεμβάσεις του εισαγγελέα, παλιού εισαγγελέα και πρώην αναπληρωτή, τον κύριο Παπαγγελόπουλο, 1, 2, 3, 4, 5, 6 χρόνια από τότε που συνέβη το γεγονός. Και μάλιστα μετά την αφιπηρέτηση, αφού έφυγε ο Παπαγγελόπουλος, έπαψε να έχει την ιδιότητα του υπουργού. Δηλαδή, ο εισαγγελικός σύντροφος που έχει υποχρέωση από τον νόμο, όταν αντιληφθεί κάτι που δεν το αρέσει, που είναι παρατυπία, που είναι παρανομία, που είναι κάτι που είναι πέρα από την δομή της εισαγγελικής ιεραρχίας, που αναφέρεται στα υπιστάμενα, στα προϊστάμενα, στα ανώτερα, που προβλέπονται από τον οργανισμό και του εισαγγελικού κλάδου και του δικαστικού κλάδου, από τον κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και από την εισαγγελική ιεραρχία. Εκεί αναφέρεται ο εισαγγελέας. Το έχει μετά από 3 και από 4 χρόνια να τον καλείτε για ένα θέμα που ερευνάτε, που είναι σκάνδαλο ή σκηβορία, και να έρχονται και να λένε: μην με ρωτάτε για το σκάνδαλο ή σκηβορία, δεν έχω ιδέα. Κανένας δεν είπε, δεν έχω ιδέα, όλοι και οι 5. Μην με ρωτάτε, δεν έχω ιδέα. Η δε κυρία Ράικο, δεν αναφέρω στο πρακτικά, είναι δημοσίευμα. Τι μας είπε το εκπληκτικό? Αφού έκανε μια δήλωση παρέτησης, όταν τίποτα δεν την προμήνει. Αφού πήγε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και έδωσε 2 απανωτές καταθέσεις με διαφορά 2 ωρών, όπου δεν ανέφερε τίποτα για αυτό που είπε στην Επιτροπή, ότι το λουπάκι, εδώ είναι μίσος, υπηρεσιακή αντιπαλότητα, που μας έκανε να πραγματικά το εξέφρασε και στα πρακτικά 3 φορές. Θλίψη μόνο με γέννησε η συμπεριφορά των εισαγγελικών λειτουργών που παρήλασαν από την Επιτροπή. Αν αυτοί οι 3, 4, 5 εισαγγελίες αποτυπώνουν το είδος, την ποιότητα και τα αισθήματα που πρέπει να έχει ένα εισαγγελικό λειτουργό, πρέπει να είναι αδέκαστο και έξω από τι τέτοιε αντιπαλότητε, πραγματικά μόνο θλίψη. Είπα. Και τι μα είπε η κυρία Ράικο, το ξέρει, δεν το ανέφερε ο κ. Πλεύρη, το παρέλειψε. Μα είπε ότι αυτό που δεν είπε ποτέ, ούτε τότε που ήταν σε έκριθμη κατάσταση, συναισθηματική, όταν παρετούνταν με μια πολυσέλιδη δήλωση παρέτηση, πήγε στου αγγελίε του Αριουπάγου και κατέθεσε 2 φορέ. Δεν είπε τίποτα αυτό που είπε στην Επιτροπή, πάνω στο οποίο στηρίζεται την αίτησή σα για διεύρυνση. Τι είπε? Ότι το λουπάκι έκανε αυτό που εγώ δεν μπορούσα να κάνω. Τι δηλαδή? Κατασκεύασε μαζί με τον Παπαγγελόπουλο τους μάρτυρες και κατασκεύασε όλο το αποδεικτικό υλικό. Η ερώτηση όλων: πώς? Πέστε με κάποιο τρόπο ένα πραγματικό περιστατικό. Ένα τρόπο, μία μεθόδευση. Τα κατασκεύασαν. Αυτό δεν μπορούσα να κάνω εγώ. Αυτή είναι η δικογραφία, την οποία στείνετε, κύριε. Αυτή είναι. Είναι ένα νέο φιάσκο
το οποίο όμως δεν θα γλιτώσει το προηγούμενο, το οποίο το έχετε ομολογήσει ότι πρόκειται για φιάσκο. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι κάνετε, φέρνετε μία αίτηση διεύρυνση του κατηγορητηρίου λέγοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις στην πρώτη σελίδα, επαρκείς ενδείξεις στην τρίτη σελίδα για τα νέα αντικείμενα τα οποία θεωρείτε ότι για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις. Πότε, όταν η Επιτροπή. Οι εργασίες διαπνέονται με μυστικότητα και το απόρριτο. Το προβλέπει η νομιμότητα. Την τηρείτε. Την κορελιάζετε ασύστολα. Και εμψυχρό. Κύριοι, ιδίως οι νομικοί. Εμψυχρό. Μάλιστα την αίτηση την υπογράφουν 30 βουλευτές. Πώς πληροφορήθηκαν 30 βουλευτές που υπογράφουν την παρούσα αίτηση, τα απόρριτα και μυστικά πρακτικά της δικογραφίας της που εξετάζει η Επιτροπή. Με ποιο τρόπο θα ήθελα να πάει αυτή η υπόθεση στην εισαγγελία του Ριοπάγου να διατάξει μια προκαταρκτική εξέταση. Να δώσει εντολή στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Πώς διέρευσαν τα πρακτικά από την Επιτροπή μας. Πώς πήγαν τα πρακτικά στα χέρια ενός ιδιώτη, ο οποίος κατέθεσε μήνυση με αυτούσια αντίγραφο των πρακτικών της Επιτροπής μας. Και θέλετε να μιλάτε για νομιμότητα. Ποιοι εσείς. Και μάλιστα αποκρύβεται το μεγάλο ζήτημα το οποίο ενδιαφέρει την κοινωνία, τον ελληνικό λαό και την οικονομία της χώρας. Αν αυτή η χώρα είχε διαφθορά ποτέ, και αν το σκάνδαλο είναι σκάνδαλο που είναι απόρρια μιας γενικευμένης διαφοράς που διέκρινε όλους τους κλάδους της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής στη χώρα. Και όχι μόνο για ένα μήνα και ένα χρόνο, για χρόνια. Κυρία Μπακογιάννη, τη βλέπω και την κοιτάω στα μάτια και την τιμώ. Διότι τον Νοέμβριο το 2017 έκανε μια υπερώτηση τότε ως αρχηγός του κόμματος της Δημοκρατικής Παράταξης Συμμαχίας. Συμμαχίας, κυρία Μπακογιάννη, και υπέγραφε Μακρογιαννάκης, Κιλτίδης κλπ. Όλα τα μέλη του κόμματος τότε. Μια τρομερή επερώτηση όπου καταγράφει όλα τα αρνητικά φαινόμενα των σκανδάλων και των μυζών στην υγεία που έφτανε στον ουρανό. Και ακολούθησε ο Κρεμαστινός, ο Σούρλας, ο Ρακιτζής, μπατεταρισμένοι Σιριζέοι και με μίσθους απέναντι στις παρατάξεις σας δήθεν. Δικοί σας άνθρωποι είναι, διορισμένοι από το κόμματά σας. Τον πάλε ποτέ δικοματισμό, αλλά και στα πλαίσια της περίοδου 10-14 που έζησε η χώρα αυτή την κατάρα των μνημονίων. Με την απαξίωση, την πτώχευση, τη χρεοκοπία. Και δεν λέει την κουβέντα γι' αυτά. Λες και δεν ξέραμε τι συμβαίνει στον χώρο της υγείας. Χρόνια το ξέρατε. Οι ίδιοι. Και ο Βινιζέλος δεν είναι εδώ, τον πω και τον τιμώ. Έχει ένα πρόλογο στο βιβλίο της διαφθοράς του Δημόπουλου, όπου κάνει ένα πρόλογο συνταρακτικό και λέει ότι η διαφθορά στην Ελλάδα σαν σαράκι κατατρώει τις σάρκες και του ελληνικού κράτους και των ελληνικών προϋπολογισμών και της ελληνικής κοινωνίας. Και του είπα τότε ότι 8 δεκάτου που ήταν, μάλλον όταν συζητούσαμε την πρώτη αίτηση για τις Νοβάρτες, ότι του είπα τον κύριο Βενιζέλο, ενστερνίζομαι τα πάντα όσα λέει. Θα ήθελα όμως από ένα πολιτικό άντρα που είναι και καθηγητής πανεπιστημίου και διανόμενος και επιστήμονας, αυτά που γράφει, αυτά που διακηρύσει, να τα υλοποιεί όταν από τη θέση του ως πολιτικός άντρας έχει τη δυνατότητα να τα υλοποιήσει και να τα πραγματώσει. Αυτό είναι τα μεγάλα ζητήματα και τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και δεν λέτε κουβέντα γι' αυτό. Δεν λέτε κουβέντα. Και τι μας λέτε δηλαδή τώρα, ότι 8 δεκάτου πήρατε μια απόφαση εναντίον του Παπαγγελόπουλου με τα αδικήματα, τα γελιοδέστατα αδικήματα. Κατάχρηση εξουσίας, διότι ο Παπαγγελόπουλος είχε τη δυνατότητα να καθοδηγεί τους εισαγγελείς διαφθοράς και τους προσφυγικούς μάρτυρες να κάνουν ενέργειες της εισαγγελίας, να καταθέτουν οι προσφυγικοί μάρτυρες ό,τι ήθελε ο Παπαγγελόπουλος. Έρχονται οι προσφυγικοί μάρτυρες και σας γελιοποιούν παντάπαση. Δηλώνουν ότι αγνοούν πλήρως το όνομα Παπαγγελόπουλος. Πλήρως. Να ηθική αυτοργία του Παπαγγελόπουλου στην ψευδοδικία των μαρτύρων. Πού θα φτάσει η γελιότητά σας. Πώς θα καταπιείτε ένα τέτοιο φιάσκο. Αυτό θέλω να κάνετε. Η κατάποση είναι δύσκολη. Δεν αρκεί το εύρος του Λάριγκα και του Ισουφάγκου να του πάει στο στόμα του. Και έρχεστε τώρα μια καινούργια πρόταση, λέγοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις, πότε έχετε το δικαίωμα το νομικό. Φέρτε μας, κύριε Πλεύρη, που είστε νομικός και διακονείτε το ποινικό δίκαιο, ότι μπορεί μια επιτροπή που διερευνά, αν υπάρχουν ενδείξεις για κάποιο πρόσωπο πριν το πόρισμά του και την διαπίστωση, κεφαλοποιώντας το σύνολο του αποδικητικού υλικού, το σύνολο των μαρτυρικών καταθέσεων, και να φέρετε με το πόρισμά σας να λέτε πριν εξετάσεις τους μάρτυρες του εγκαλουμένου και τους μάρτυρες που προτείνονται άλλα τα κόμματα στο σύνολό τους, οι ενδείξεις τι είναι δηλαδή. Η σύλληψη η διανοητική δική σας δεν πρέπει να προκύπτει από το σύνολο των εργαζομένων της Επιτροπής, δεν πρέπει να προκύπτει από το σύνολο του αποδικητικού υλικού. Αποσπασματικά βγάζετε ένα πόρισμα εν πλώ της Επιτροπής και λέτε ότι με το πόρισμα αυτό το προσωρινό φτιάχνουμε μια νέα κατηγορία. Και τι το θέλουμε το πόρισμα της Επιτροπής. Γιατί να ορίζει ο κανονισμός της Βουλής ότι μπορεί να εκδοθεί πόρισμα μετά το πέρας των εργασιών της.
Που τι σημαίνει πέρα των εργασιών τη? Περάτωση τόπου τη αποδεικτική διαδικασία, παντάπαση, λέει ο κώδικα ποινική δικονομία. Αυτά τα καταπίνετε. Κοιτάξτε, κανένα φιάσκο, πολιτικό ή νομικό, δεν διορθώνεται με ένα καινούριο φιάσκο. Κανένα. Και θα μείνετε πολύ εκτεθειμένοι. Θα τα δείτε και στην ποινική διαδικασία. Να μην μιλήσω για τις δεκάδες των ακυρωτήτων της ποινικής διαδικασίας. Και εδώ πρέπει να το πω και να το θυμίσω στους νομικούς κυρίως. Γιατί έκανα μια κουβέντα χθες και είχα και εγώ και την εσφαλμένη εντύπωση ότι όσα συζητούμε στην Ολομέλεια της Βουλής δεν ελέγχονται δικαστικά. Διότι παραμένουν στα interna corporis της Βουλής, στα σώματα της Βουλής, και ό,τι διαμύθεται εδώ δεν μπορεί να υποστεί δικαστικό έλεγχο. Είναι λάθος. Η Επιτροπή Προαναγκατική δεν είναι interna corporis της Βουλής. Είναι επιτροπή με καθήκοντα εισαγγελικού λειτουργού, έναρξη ποινική διαδικασία και ακυρότητες. Οι μεν απόλυτες λαμβάνονται υπόψη του αυταπαγγέλτος, οι δε σχετικές προβάλλονται από οποιαδήποτε πλευρά. Να μην πω την αίτηση εξαίρεσης, τη δική σας κύριε Πλεύρη, πώς έγινε μέσα στην Επιτροπή. Να μην πω. Που ήρθε μια αίτηση εξαίρεσης του Παπαγγελόπουλου, μία και τέταρτο, και μας καλέσατε, μας μαζεύατε από τις επιτροπές μέχρι τις 2 ώρες για να συνδυάσει η Επιτροπή και να αποφασίζετε για την απορρίψη, δηλαδή, χωρίς να τηρίζετε τη δικονομική προϋπόθεση ότι μια αίτηση θέλει τουλάχιστον 2 μέρες μετά να συνδυάσει η Βουλή εκτάκτως και φυσιολογικά μετά από 3 μέρες. Να μην πω άλλες ακυρότητες, πάμπολες προς όφελος των εγκαλωμένων, τις οποίες ξέρετε ότι αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να προχωρήσει στο Δικαστικό Συμβούλιο, με κάνει σε καμία περίπτωση. Σε καμία. Και ξεχάσατε να πείτε τη συμπεριφορά σας πώς δομήθηκε το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Και δεν τολμάτε να το πείτε, το ξέρετε γιατί? Γιατί ξέρετε ότι είναι ένα σκάνδαλο όπως και τη Siemens που δεν ξεκίνησε δυστυχώς από το ελληνικό πολιτικό σύστημα και από την ελληνική δικαιοσύνη. Παρά μόνο από ξένες, από ξένα δικαστικά συστήματα, τα οποία είναι ξακουστά και για την αξιοπιστία τους και για την ταχύτητά τους και για την αποτελεσματικότητά τους. Από την Αμερική ξεκίνησε και από τη Γερμανία τη Siemens και από τη ΣΥΠΑ ξεκίνησε τώρα εδώ. Σκάνδαλο το οποίο ερευνάται σε 22 χώρες στον κόσμο, οι μεγαλύτερες στις οικουμένες. Και μάλιστα σε αυτές περιλαμβάνονται οι μεγαλύτερες στον κόσμο σε πληθυσμό. Έτσι που σήμερα να ερευνάτε στα 4/5 της οικουμένης. Και τι μας λέτε στην Ελλάδα? Δεν πρέπει να ισχύει το σκάνδαλο εδώ, διότι αυτό είναι σκευωρία. Μάλιστα είναι σκευωρία λοιπόν εδώ. Ωραία λοιπόν. Αφού είναι σκευωρία λοιπόν εδώ πέρα, να τσαλακώσουμε τα χαρτιά που έχουν ετοιμάσει οι Αμερικάνοι, να πάρουμε τις καταδίες των προσταμπών μαρτύρων που εδώ να τα ακούσουν όλοι. Είναι πρώην μεσαία και κορυφαία. Μεσαία και κορυφαία στελέχη. Πρώην. Και είναι ενεργεία, υποπτεύομαι, της Νοβάρτης. Και ενεργεία, υποπτεύομαι, της Νοβάρτης. Αυτοί είναι οι μάρτυρες προστατευόμενοι. Πώς τους αντιμετωπίσατε? Η προσπάθεια που κάνατε στην Προαναγκατική Επιτροπή να τους αποκαλύψετε τα στοιχεία της επωνυμίας ήταν λυσαλέα. Ευτυχώς όρθωσε τείχο και εμπόδιο ο ίδιος η εισαγγελία του Ορείου Πάγου και σας απέτρεψε από ένα νέο πολιτικό κακούργημα. Κάτι που στην Ευρώπη πλέον όλοι συζητάνε να διευρυνθούν και να αυξηθούν τα μέτρα προστασίας των προστατευόμενων μαρτύρων. Εσείς τι κάνατε εδώ? Επιχειρώσατε να τους αποκαλύψετε, να τους φοβήσετε, να τους τρομάξετε, να τους μηνύσετε. Και τι λέγατε? Θα τους διαλύσετε, θα τους ξεσκίσετε, θα τους ανασκολοποίησετε, θα τους στις συνταγωγές και μηνύσεις, έτσι που να είναι παντελώς φοβισμένοι και αδύναμοι, μήπως ανακαλέσουν κάτι από τον ποταμό των καταθέσεων που έχουν κάνει στη εισαγγελία της διαφθοράς. Και ενώ ξέρετε ότι μόνη η κατάθεση των προστατευόμενων μαρτύρων δεν αρκεί για το ακροατήριο για την καταδίκη. Αν δεν δεθεί το κατηγορητήριο και με άλλα στοιχεία, τι φοβάστε? Τι φοβάστε? Μάλλον κάτι φοβάστε. Εν πάση περιπτώσει. Και τι κάνατε μετά τις 8 Δεκάτου, εγώ θα έλεγα και μετά την απόφαση της Βουλής για την παραπομπή των 10 πολιτικών προσωπών και την ανάθεση της υπόθεσης, που εμείς για πρώτη φορά, και αυτό δεν το αναφέρετε, δεν σας συμφέρει, για πρώτη φορά η Επιτροπή της Βουλής αποφασίζει και επιστρέφει τη δημογραφία στη φυσική της κήτη, που είναι η εισαγγελία διαφθοράς, να ερευνήσει σκάνδαλα με βάση επιβάσεως κατηγορίας εκτός από την νομοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και για δωροδοκία και δωροληψία. Για πρώτη φορά. Και έτσι είπαμε ότι ο βουλευτής, και δώσαμε και ένα μήνυμα και στο πολιτικό σύστημα και στην κοινωνία, ότι ο βουλευτής δεν πρέπει και εμείς δεν θέλαμε να ενδεθούμε την δικαστική Τίβενο και να αξιοποιήσουμε ή να αξιολογήσουμε ενέργειες ή παραλήψεις συναδέλφων. Και είπαμε να σταλεί υπόθεση
στους δικαστικούς λειτουργούς. Τι φοβάστε γι' αυτό? Γιατί είχατε αντιρρήσεις? Δεν είναι οι εισαγγελείς και οι δικαστικοί λειτουργοί στη χώρα μας? Δεν έχουν ένα μήνυμο αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητα στην έρευνά τους? Τρομάζατε και το πολεμούσατε με λύσα. Όπως πολεμήσατε με λύσα το εισαγγελείς διαφθοράς επί τρία συνεχόμενα χρόνια. Και τους προστατευόμενους μάρτυρες. Κάτι που είναι ανήκωστο το κατέθεσε η Δημητρίου. Σχεδόν ντροπιασμένη. Για τη χώρα μας, που είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που συμπεριφέρεται κατά τέτοιον τρόπο σε ένα εισαγγελικό λειτουργό που κάνει μια έρευνα εκ του νόμου και εκ της ιδιότητάς του, αλλά και απέναντι στους προστατευόμενους μάρτυρες που τίποτα άλλο δεν κάνουν παρά καταθέτουν εις βάρος της πρώην εργοδότητας εταιρείας. Απειλήσατε, συκοφαντήσατε, απαξιώσατε, χειδαιότατα. Και δεν θα ξεχάσω, μέσα Δεκεμβρίου πρώην ήταν και γινόταν δύο εκδηλώσεις στην Αθήνα, λέει για τη μεγάλη σημασία των whistleblowers, των προστατευόμενων μαρτύρων. Στη μία ήταν η αρχή διαφάνειας και εισηγητής ομελών. Στην άλλη δίπλα το ΔΙΟΜΕ, ομιλητές, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσιάρας. Υμνολογούσαν το θεσμό των προστατευόμενων μαρτύρων. Πόσο σημαντικός και πόσο αποφασιστικός είναι για το χτύπημα της διαφθοράς κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσιάρας. Την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, δηλώσεις στον τύπο, στελεχών της παράταξής σας, εναντίον των προστατευόμενων μαρτύρων. Θα πεθάνουν, θα ξεσχιστούν. Αυτή η οικογένειά τους. Αυτή είναι η υποκρισία σας. Αυτή είναι η αναλήθεια. Αυτή είναι η σκοπιμότητα που σας διακρίνει. Σε όλο το εύρος αυτής της έρευνας, αυτού του σκανδάλου. Ενώ τι θα περίμενε ένας πολίτης και ένας άνθρωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου από την ώρα που οι εισαγγελικοί λειτουργοί κάνουν ό,τι κάνουν. Εάν δεν το κάνουν καλά, θα λογοδοτήσουν. Εάν το κάνουν καλά, θα πειθαρχήσετε την απόφαση τους. Τι θα περίμενε ένας κάποιος από ανάστημα πολιτικό αντρός που κυβέρνησε τη χώρα, είτε από τη θέση του Πρωθυπουργού, είτε από τη θέση του Υπουργού, να έρθει εδώ στη Βουλή και να κάνει μια δήλωση. Και να πει, σέβομαι απολύτως, αναλαμβάνω πρώτα την πολιτική ευθύνη, γιατί δεν μπορεί να μίζεις να ερχόταν να έπεφταν σαν σφαίρες γύρω του. Και αν με αναλάβει την πολιτική ευθύνη, κρατική λειτουργή, υπάλληλοι, διοικητικοί, παράγοντες, στο φάρμακο, σε επιτροπές, να μιζάρονται οι πάντες και να έχει, μην έχει ούτε την πολιτική ευθύνη ο προϊστάμενος Υπουργός. Εδώ ανοίξτε μια παρένθεση. Σούρλας είναι δεδομένη και διαπιστωμένη η ποινική και η πολιτική ευθύνη των προϊσταμένων στον χώρο της υγείας. Κλείνει η παρένθεση. Έλεγα, τι περίμενα από ένα τέτοιο πολιτικό άντρα, τι να κάνει μια δήλωση. Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη και έχω τυφλή εμπιστοσύνη στις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, εισαγγελείς και δικαστικούς λειτουργούς. Αυτό θα τιμούσε και τη χώρα και τον ίδιο ως πολιτικό άντρα, αλλά και θα προσέθετε στην αξιοπιστία και στην τιμή των εισαγγελικών λειτουργών που εκπροσωπούν τη χώρα μας και σε πολλά όργανα, ευρωπαϊκά και διεθνή. Τι κάνατε? Τους απαξιώσατε, τους υποτιμήσατε, τους υβρίζετε καθημερινώς μηνύσεις, αγωγές, αναφορές. Και ευτυχώς η στάμενη δικαιοσύνη, αεροπαγητική, σε αεροπαγητικό επίπεδο και εισαγγελή στο αεροπάγο, μέχρι σήμερα 10 αναφορές, αγωγές, μηνύσεις εναντίον των εισαγγελικών λειτουργών που διερευνούν την υπόθεση εισαγγελικών διαφθοράς πήγαν όλες στο αρχείο. Ευτυχώς, λέω. Αλλιώς θα ήταν μια τεράστια ντροπή, ένα τεράστιο ολίσθημα για τη χώρα, για το δικαιωτικό μας πολιτισμό και το δικαιωτικό σύστημα της χώρας. Και σε αυτό τσιμουδιά. Εν πάση περιπτώσει, σας λέγαμε 8 δεκάτο και ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό, κυρία Μπακογιάννη. Μέχρι το 10 και το 11 και το 13 έγιναν άπειρες ημερίδες και διημερίδες και συνέδρια και εκπρόσωποι των κομμάτων σας, την ώρα που γινόταν οι έρευνες για την Οβάρτης, πηγαίνατε στα συνέδρια και αναφέρατε ότι πράγματι η διαφθορά στην Ελλάδα είναι ένας βασικός λόγος, αποχρόνου λόγος που οδηγεί στη χρεοκοπία. Εδώ ανοίξει πάλι δεύτερη παρένθεση. Η διαφθορά στα εξοπλιστικά και στην υγεία, λέει ο Ρακιτζής, μπορεί να είναι ο μοναδικός λόγος που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Περί αυτού τσιμουδιά, δεν ακούω κουβέντα από εσάς. Τι λέτε? 1996-2001 εξοπλιστικά επί Τζοχατζόπουλου. 2001-2006 άλλα εξοπλιστικά δις επί Παπαντονίου. 2006-2014 διαφθορά στην υγεία. Τσιμουδιά για όλα αυτά. Λέτε ο ελληνικός λαός δεν το αντιλαμβάνεται. Δεν το ακούει η κοινωνία. Και μας λέτε ότι όλα αυτά τι είναι, μια σκευωρία. Μάλιστα. Μια σκευωρία. Σε πόσες χώρες ερευνάται η Νοβάρτης? 22 χώρες. Τα πρόστιμα που έχουν καταδείξει μέχρι τώρα είναι στις 11 χώρες πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ. Στις 11 από τις 22. Στις άλλες ερευνάται ακόμα. Και λέτε ότι το σκάνδαλο αυτό είναι σκευωρία. Κάντε μια δημοσκόπηση. Έγιναν βέβαια δημοσκοπήσεις. Το 97% είπε ότι είναι σκάνδαλο μεγάλο και το υπόλοιπο δεν είπε ότι είναι σκάνδαλο.
Δεν ξέρω να απαντώ. Ούτε ένας Έλληνας. Δεν έχει τη γνώμη. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχει τη γνώμη ότι δεν είναι σκάνδαλο. Και τι θέλετε να μας πείτε τώρα, ότι αυτό όλη μια σκευωρία την οποία έστησε ο Παπαγγελόπουλος, ίσως και ο παπάς, λέει ο κύριος Πλεύρης, για τον οποίο ο παπά, ο ίδιος ο Μιονής, τον οποίο αναφέρεται, είπε δεν είναι καμία σχέση ο άνθρωπος. Στήξε το αντίθετο. Η πολιτική ορμή σας, κρατήστε και τίποτα άλλο, κύριε Πλεύρη. Χαμηλώστε λίγο την ορμή σας. Σας εκθέτει ανεπανάληπτα. Και κύριε Πρόεδρε, για να κλείσω για αυτό το πράγμα, εγώ ένα πράγμα λέω. Εμείς θα ζητήσουμε να διερευνηθεί από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου ποιοι και με ποιο τρόπο διέρευσαν τα πρακτικά της Προανακριτικής Επιτροπής, τόσο για να αποτυπωθούν στην αίτηση των 30 βοληθών, των οποίων η μία μάλιστα είναι και μέλος επιτροπής, κυρία Παπακώστα. Δεύτερον. Ηρεμία και κλείστε, κύριε. Δεύτερον, πώς ο κύριος Σάμπη Μιονής να τον καλέσει η εισαγγελία και να τον ρωτήσει, ποιος κύριε Μιονή, αγαπητέ Σάμπη, σου έδωσε τα πρακτικά της προανακριτικής για να τα περιλάβεις αυτούς στη μήνυσή σου και να καταθέσεις και στα πρακτικά της Βουλής. Και για να τελειώνω, δεν σας βγαίνει κύριε, απλώς έχετε μία πολιτικού χαρακτήρα απόφαση. Κοιτάξτε, η πολιτική απόφαση βγαίνει του κομματός σας. Κοιτάξτε τα έδρανα. Πόσο φανατική είναι υπέρ της πρότασής σας το κυβερνητικό επιτελείο. Κοιτάξτε η εικόνα. Τα λέει όλα. Μόνο μία φωτογραφία των κυβερνητικών εδράνων και αποκαλύπτεται πλήρως ποια είναι η απόπειρα και η προσπάθειά σας. Και επειδή σε αυτή τη χώρα δεν έχω χρόνο. Τώρα με προκαλέσατε, κύριε Πλεύρη, γιατί κάνατε χρήση. Ναι, κλείστε όμως, κύριε Λάπα, με αυτό. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, δεν θα κάνω χρήση των πρακτικών. Θα μπορούσα να το κάνω. Και θα ήταν εξευθελιστικά για όσα είπε ο κύριος Πλεύρης. Ατελώς αντίθετα. Θα πω μόνο κάτι για την πολιτική τάξη που κυβέρνησε τη χώρα για δεκαετίες. Και δεν λέτε τίποτα. Κουβέντα, τσιμπουδιά. Μία φράση μόνο θα πω, κύριε Πρόεδρε, που την είπε ένας επιφανής άντρας στην Ελλάδα. Είπε για την ελίτ. Α! Κύριε Πρόεδρε, σας θυμίζω, εσείς το ξέρετε και το συζητήσαμε και την άλλη φορά. Τέλος του 2014, ο αντεκαγκελάριος Γκάμπριελ έκανε μία δήλωση το Δεκέμβριο του 2014, όταν προκήρυχαν οι εκλογές. Τι είπε? Η ελληνική ελίτ λαϊλατούσε επί χρόνια και δεκαετίες στη χώρα και εμείς απλώς κοιτούσαμε. Γκάμπριελ, για αυτά τα ζητήματα θα πάρετε θέση. Θα μας πείτε πρέπει να αλλάξουμε τακτική. Άντε να αλλάξουμε όλοι. Να βοηθήσουμε κι εμείς να αποκτήσουμε μια άλλη αντίληψη. Για την κοινωνική μας πολιτική, ωραία. Για την ελληνική κοινωνία. Κλείστε, παρακαλώ. Και επειδή λοιπόν το είπε ο Γκάμπριελ, εγώ θα χειριστώ τα λόγια ενός μεγάλου αντρός, κύριε Πρόεδρε, θα το πω μετά. Η βλακεία, η αιγοπάθεια, η μορία και η γενική αναπηρία της ηγετικής τάξης στη σημερινή Ελλάδα σε φέρνει στην ανάγκη να ξεράσεις. Είμαι βέβαιος πως σε τούτη οι λαϊνοί δεν αντιπροσωπεύουν τη ζωντανή Ελλάδα. Δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα και υπάρχουν άγνωστοι, πολλοί, που δεν ξέρουν αλλά που αξίζουν. Δεν λέω ότι είναι για σήμερα, ήταν όμως πάντα για την Ελλάδα. Γιώργος Σεφέρης. Ωραία. Ελάτε να προετοιμάσετε το βήμα.